Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα, με εντάξει, την εξαίρεση την εβδομάδα του Πάσχα, είμαστε κοντά σας, εκείνη, δηλαδή η Σοφία. Και εκείνη. Και εκείνη. Αυτές το πούμε. Ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι όλες οι επιδημίες σας να γίνουν πραγματικότητα και μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν, να βρουν την Ανάσταση στα απονεκρωμένα, θα έλεγα, όνειρά τους, που αυτή η κοινωνία προσπάθησε να τα συντρίψει. Εύχομαι να είστε καλά και πάνω απ' όλα ψηλά το κεφάλι. Γιατί είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες πρέπει να μάθουμε να περπατάμε όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι, με ψηλά το κεφάλι. Έχουμε την εκπομπή μας σήμερα, αγαπητή μου Σοφία. Πρώτον, θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες στην Κύπρο και σε γνώρισα και από κοντά. Ναι, ήταν και δική μου χαρά. Εντάξει, ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη. Ναι, ήταν μια ευχάριστη. Είναι τις ημέρες. Πιστεύω ότι πέρασες και εσύ καλά εδώ στο νησί, γιατί εντάξει, οι εορταστικές εκδηλώσεις είναι της μεγάλης εβδομάδας εδώ στο νησί των Αγίων, όπως ονομάζεται. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά κατανυκτικές και ένιωσες όμορφα από το να ήσουν στο εκεί που είσαι. Ναι, σίγουρα. Στην Βόρεια Αγγλία, έτσι. Εννοείται. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ιδιαίτερα χάρηκα, γιατί σε γνώρισα από κοντά, γνώρισα τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζομαι αυτές τις εκπομπές, αυτό το εκείνη και εκείνος. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που κάναμε μαζί μια εκπομπή, η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι με ειδοποιούν από το κανάλι των Neptune TV. Έχει φτάσει περίπου τις 5.000 θεάσεις και συνολικές προβολές σε όλη την εκπομπή. Πέρασε μέσα σε μερικές μέρες, πέρασε στις 500, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή για το επίπεδο των εκπομπών μου που απευθύνεται μόνο σε περιορισμένο κοινό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρεσαι. Εγώ χαίρομαι περισσότερο, γιατί έκανα μια εκπομπή, όχι σαν μαγκούφης όπως κάνω κάθε φορά. Είχα μια πολύ χαριτωμένη ύπαρξη μαζί μου. Και όμορφη είναι και λίγο το πλάτο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό πήγαμε και στις 5.000, έτσι. Θα φανεί τώρα με τη νέα εκπομπή μου, τη χθεσινή εκπομπή μου που παίχτηκε, να δούμε πού θα κλείσει σε 2-3 μέρες, για να καταλάβω ποιος είναι η αιτία που πήγε καλά. Σήμερα, σε αντίθεση με την προχθεσινή σου εκπομπή στο κύμα ελληνισμού που έκανες μόνη σου και τη χθεσινή μου εκπομπή που έκανα μόνος μου στο Neptune TV, έχουμε μια εκπομπή η οποία την κάνουμε από κοινού, εσύ στην Αγγλία, εγώ εδώ στην Κύπρο, η οποία θα μεταδοθεί μέσω του Neptune TV, μια και την έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του καναλιού πλέον. Η σημερινή μας εκπομπή, τι αφορά? Η σημερινή εκπομπή αφορά τη βία. Πρωτού ξεκινήσουμε, βέβαια, να πω και εγώ καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και χρόνια πολλά. Ξεχάστηκα να το πω αυτό στην αρχή. Ήταν η χαρά μου που σε γνώρισα και από κοντά. Είναι αυτό πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τον άνθρωπο με τον οποίο... Κρύβε λόγια. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις από κοντά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Εγώ το έχω και ως αρχή μου και προσπαθώ πάντα να το κάνω αυτό το πράγμα, όταν είναι εφικτό βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση ήταν οι συγκυρίες κατάλληλες και έτσι μπορέσαμε και συναντηθήκαμε και από κοντά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα και με κάνει να νιώθω και πιο άνετα για να συνεχίσουμε και εκπομπές, γιατί σε γνωρίζω και σαν άνθρωπο, εκτός και από συνεργάτη. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Και για μένα ακριβώς το ίδιο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή θα διορθωθεί στη βία και στις μορφές της. Υπάρχουν πολλές μορφές βίας και τις βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Από, να πούμε, την οικογενειακή βία,
την ενδοοικογενειακή βία, να πούμε την πολιτική βία, την κρατική βία, ψυχολογική βία. Υπάρχουν πάρα πολλά φάσματα της βίας. Με τι θες να ξεκινήσουμε, Κώστα? Γυρίστε παρόλο να μάθουν οι τηλεθεατές μας ότι ναι, μεν έχουμε συμφωνήσει για το θέμα της βίας, αλλά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το τι θα πει ο καθένας. Θα πει ο καθένας, βέβαια. Είναι αυτό το ίδιο της εκπομπής που κάνω εγώ πάντοτε, που δεν υπάρχει απαραίτητη προετοιμασία, γιατί βγαίνουμε πιο αληθινοί, βγαίνουμε με εκείνη τη στιγμή αυτό που σκεφτόμαστε, δεν προετοιμάζουμε κάτι, δεν θέλουμε να γίνουμε αρεστοί. Λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, όπως ήταν το όνομα μιας παλαιπότε εκπομπής μου. Χαίρομαι για αυτό το θέμα που θα κάνουμε σήμερα. Το ήξερα ότι θα το κάνουμε αυτό το θέμα της βίας. Δεν ήξερα τις λεπτομέρειες, πώς το είχες χωρίσει. Οπότε βλέπω χωρίζεις σε τμήματα ή σε θέματα, σε επιμέρους θεματολογία. Mm-hmm. Ναι, τις μορφές της βίας. Ναι. Να πούμε βέβαια τι είναι η βία, καταρχάς. Ναι. Είναι η κάθε συμπεριφορά που ως σκοπό έχει να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει και να πληγώσει και να απομονώσει ένα άτομο. Η βία είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων όταν θέλουν να απομονώσουν, να κυριαρχήσουν ή να πληγώσουν τα άτομα. Είναι κάτι που πειραγώγηση. Ναι, ναι. Το prevail, δηλαδή αυτό απέναντι στους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέμε και με χρήση βίας. Και με χρήση βίας, βέβαια. Συνήθως αυτό εδώ πέρα, όταν δεν μπορεί να το φέρει η ζωή, η πραγματικότητα, τα δεδομένα που κυριαρχούν, κάποιοι καταφεύγουν σε αυτό που λέγεται βία για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Φαντάζομαι θα θες να ξεκινήσω εγώ με την άποψή μου σε αυτό που λέγεται βία. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που απεχθάνω με τη βία. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Δηλαδή, μου αρέσει να υπάρχει ένας κόσμος γεμάτος αγάπη, φυσιολογική αγάπη, αγοράκια με κοριτσάκια, να αγαπιούνται, παιδιά με γονείς, παιδιά με ζωντανά. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που έχουμε σαν κάτι το ιδανικό στο μυαλό μας για αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού που λέγεται αγάπη. Δυστυχώς, ο Θεός έκανε δώρα, αλλά και ο διάολος έδωσε αντίδωρα. Και από ό,τι φαίνεται, η βία είναι το αντίδωρο του διαβόλου σε αυτό που λέγεται ανθρωπότητα. Υπάρχουν πολλές μορφές βίας σε ό,τι αφορά τα εκτός οικογενείας και τα εκτός επαγγέλματος. Ας πούμε, οι σχέσεις, οι διακρατικές σχέσεις. Πολλές φορές κάποιες χώρες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, οπότε καταφεύγουν στη βία. Το έχουμε γνωρίσει το τετσί μας σαν Έλληνες πολλά χρόνια πριν. Από τότε που εμφανίστηκε ο κόσμος, οι Έλληνες μάχονται για να κρατήσουν την ελευθερία τους, την αξιοπρέπειά τους και να κρατήσουν απαραβίαστη την αιστεία τους. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι αγώνες για τα ιερά και τα όσια. Εκεί η βία που προσπαθεί να σου επιβάλλει κάποιος, συνήθως στην περίπτωση της Ελλάδος, ήταν πάντα με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή, πάντοτε μεγάλοι λαοί, λαοί που ακόμα και αν δεν είχαν ομοιογένεια, όπως ήταν οι Πέρσες, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένα συνοθήλευμα πολλών λαών και εθνοτήτων, θέλησαν να προχωρήσουν, να μεγαλώσουν τις κτίσεις τους και το εμπόδιο που υπήρχε για να προχωρήσουν ήταν πάντα η Ελλάδα. Είχαμε αυτό το προνόμιο να είμαστε πάντα το ανάχωμα όλων όσων βρισκόταν από πίσω μας. Αυτή η βία η οποία λοιπόν χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες που μπαίνανε στις πόλεις, τις σκέγανε, σκοτώναντος τον πληθυσμό, εξανθραποδίζανε τον πληθυσμό κλπ. Ήταν μια μορφή βίας η οποία οι Έλληνες προσπάθησαν να διτάξουν επίσης βία, αλλά πολεμική βία. Βία δηλαδή εναντίον των αυτών που ήρθαν να τους καθυποτάξουν.
αυτή η μορφή βίας στον πόλεμο δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Δηλαδή, ο πόλεμος κάνει από πλευράς βίας τον άνθρωπο, τον κάνει ζώο με την κακή έννοια. Να. Γιατί και τα σκυλάκια, τα άκακα, ξέρω εγώ, οι γατούλες, ξέρω, οι άκακες είναι και αυτές ζώα, αλλά τα αρνάκια, ξέρω εγώ. Αλλά αυτά δεν έχουν στο μυαλό τους τη βία. Τα έχουν στο μυαλό τους να φάνε χορταράκι, να φάνε κανένα κρεατάκι, να τα χαϊδέψει ο ιδιοκτήτης τους. Αν και στα αρνιά δεν πάει τόσο, γιατί έτσι. Έρχεται πάντα το Πάσχα κάθε χρόνο. Και... αυτή η μορφή βίας, λοιπόν, εμφανίζεται με πολλούς τρόπους. Είναι η βία από τον ένα στρατιώτη στον άλλον, αλλά και είναι και η βία απέναντι στον άμαχο πληθυσμό. Δηλαδή, έχουμε γνωρίσει εφαρμογή αυτής της βίας, που είναι η επιβολή και στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου, παραδείγματος χάρη η βία των στρατιωτών απέναντι στις γυναίκες, οι βιασμοί δηλαδή, mm-hmm. το πολύ κακό συνήθειο που υπάρχει ένας λαός όταν επιβάλλεται σε έναν άλλο λαό δια των όπλων να βγάζει το άχτι του επάνω στις γυναίκες. Ναι. Το έχω παρατηρήσει πολλές φορές αυτό. Ναι, είναι παντού. Παντού. Ναι, και γίνεται και από τις δύο πλευρές. Και από τους αυτούς που επιτίθονται και από τους εκείνους που αμήνονται. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά που πρέπει να τη διευκρινίσουμε. Γιατί έχω διαβάσει διάφορα βιβλία του Μιλωνάκη και που μιλάνε για την, ας φέρουμε παράδειγμα, την Μικρά Ασιατική Εκστρατεία. Ναι. Ο ελληνικός στρατός προελάβνοντας την Μικρά Ασία είχε, δεν θα το αρνηθούμε, είχε περιπτώσεις όπου στρατιώτες δικοί μας βίασαν ή προσπάθησαν να βιάσουν μουσουλμάνες. Ναι. Έτσι. Όμως αυτό έχει μεγάλη διαφορά, γιατί ένας στρατός τι είναι, είναι το αντίγραφο μιας κοινωνίας. Δηλαδή από τι απαρτίζει ο στρατός, από παιδιά του λαού, από τα παιδιά της κοινωνίας. Σωστό. Και όπως σε κάθε κοινωνία υπάρχει και το κάθαρμα, υπάρχει και ο παλιάνθρωπος. Ναι, υπάρχει αυτός που από αυτά που είδε από τον πόλεμο έγινε κτήνος. Έτσι. Που τον πείραξε στον ψυχισμό του, δεν είχε αυτό το αίσθημα, το υψηλό αίσθημα του αυτοπροσδιορισμού, ό,τι βλέπει, ακόμα και ό,τι βλέπει και ό,τι του συμβαίνει, να μην τον επηρεάσουν στην ψυχοσύνθεσή του. Και μια και η κοινωνία μας έχει και καθάρματα, ανάμεσα σε ένα στρατό, όπως ήταν ο ελληνικός που προήλαμε στη Μικρά Ασία, στα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, θα υπήρχαν σίγουρα και καθάρματα που θα κάνανε αυτό το πράγμα. Έτσι. Όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί εδώ είναι μεμονωμένες καταστάσεις οι οποίες προέρχονται από τα ταπεινά και τα ζώδια ένστικτα που έχουν κάποιοι mm-hmm. στρατιώτες, κάποιοι στρατιωτικοί, για να μην πω μόνο στρατιώτες, γιατί μπορεί να είναι και αξιωματικοί, σωστά. Κάποιοι στρατιωτικοί που επιβάλλονται σαν νικητές απέναντι στους άλλους. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν αυτή η εντολή του να βιάζω τις γυναίκες του χαμένου έχει δοθεί στο στράτευμα σαν υποχρέωση ότι πρέπει από να το τους κάνεις. Διοικητές. Ναι. Από τους διοικητές. Πολιτική ηγεσία και στρατιωτική ηγεσία. Σωστό. Συνέβη στη Μικρά Ασία. Mm-hmm. Αυτό συνέβη στη Μικρά Ασία. Δηλαδή στη Μικρά Ασία είχε βγει ένας φετφάς, το οποίο τον έχω αναρτήσει πολλές φορές, που έλεγε ξεφτυλίστε την τιμή των γιαούρτων. Δηλαδή mm-hmm. πώς σου ξεφτυλίζει την τιμή όταν σου βιάζει τη γυναίκα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κούφια η ώρα, αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα βγάζα το σουλιά μου και θα ορμούσα και όποιον έφτρωγα και όποιον μέτρωγε. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, η εντολή για τους βιασμούς, όταν δίνεται κεντρικά από την πολιτική στρατιωτική ηγεσία, αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που θα πρέπει να τιμωρείται. Όπως έγινε το 1974 εδώ στην Κύπρο, mm-hmm. που εδώ όσοι Τουρκοκύπροι γουστάρανε, για να πούμε την αλήθεια, ζούσανε σε ένα χωριό που οι Ελληνοκύπριες είχαν τη δουλειά τους, είχαν τα λεφτά τους, είχαν την περιουσία τους και τις λυμπιζόντουσαν όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία του πολέμου βρήκαν την ευκαιρία να πάνε να τις βιάσουν για να επιβληθούν, να δείξουν, να εγώ που, με είχατε, που δεν μου δίνατε σημασία τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, να τι θα σας κάνω εδώ. Και μετά τις εκτελούσαν με το φιλότερο τρόπο.
με πυροβολισμούς μέσα από τον κόλπο και τέτοια πράγματα που μόνο όχι ζώα, όχι κτίνη, μόνο ανώμαλοι μπορούν να τα σκεφτούν. Λοιπόν, αυτό είναι μια μορφή βίας η οποία θα πρέπει να τιμωρείται σε κάθε περίπτωση και όχι κατά περίπτωση. Γιατί αυτό το έγκλημα που γίνεται στους πολέμους, τα διεθνή δικαστήρια αλλού τα τιμωρούν, αλλού δεν τα τιμωρούν. Mm-hmm. Αλλού υπάρχουν και αλλού κάνουν τα στραβά μάτια. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πλέον μιλάμε για τους Ναζί, ξέρω εγώ που, χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος τους, αυτοί ήταν κτίνοι. Οι Ναζί ήταν κτίνοι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πούμε για τον Ναζί. Μπαίνοντας μέσα στη Ρωσία και σκότωσαν και βίασαν και έκαναν και έδικαν. Όμως οι Ρώσοι ανταπέδωσαν με 2 εκατομμύρια βιασμούς, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 10 και 20 και 50. Όταν μπήκαν στο Βερολίνο δεν άφησαν γυναίκα για γυναίκα. Από μικρό κοριτσάκι μέχρι γριές. Λοιπόν, φαντάζεσαι λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ άσχημο δείγμα της κατάπτωσης της κοινωνίας, γιατί πάντοτε υπήρχε, πάντοτε υπήρχε, δεν θα το αρνηθούμε, δηλαδή ακόμα και στα αρχαία χρόνια υπήρχε αυτό, αλλά σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια μορφή δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή ακούμε τώρα στη Ρωσία, Ρώσοι λέει βιάζουν Ουκρανές και μετά βλέπουμε τους Αζόφ και το τέτοιο να βιάζουν οι Ρωσίδες. Ναι. Λοιπόν, οι Φιλορωσίδες. Αυτό, αν είστε άντρες, βγείτε έξω να πολεμήσετε. Τι σας στένει οι γυναίκες, τι σας στένει τα παιδιά. Εντάξει, αυτά πρέπει να τιμωρούνται τα διεθνή δικαστήρια σαν εγκλήματα πολέμου. Αφθορεί και παραχρήμα, δηλαδή χωρίς υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή ο Σέρβος τότε που βίασε στη Στρεμπένισσα, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, μουσουλμάνες, είναι ο κακός, ο εγκληματίας, ο έτσι, ο αλλιώς. Ο μουσουλμάνος, ο Αλβανός, που στο Κόσοβο βίαζε Σερβίδες. Σέρβες, εκείνος δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, το έκανε από αγανάκτηση. Ναι, ναι. Εντάξει, που δίνουμε και μια αμέσως μια τέτοια. Αυτή είναι η βία του πολέμου, όπως και η βία εναντίον των εχμαλώτων. Υπάρχει αυτή η συνθήκη της Γενέβης, η οποία, αν κάτσει κάποιος να τη διαβάσει, εγώ αναγκάστηκα και τη διάβασα όλη και τη διάβασα πολύ καλά όλη τη συνθήκη για το δίκαιο του πολέμου, γιατί με ενδιέφερε στην έρευνά μου για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα προβλέψεις που, παραδείγματος χάρη, και για τις γυναίκες εχμαλώτους προβλέπεται σεβασμό στο φίλο τους κλπ. Κλπ. Αυτά είναι κοινά γράμματα που λέμε. Αυτά είναι κοινά γράμματα. Γιατί πέστε μου σε ένα στρατό που θα συλληφθεί μια στρατιωτήνα, ξέρω εγώ, του αντιπάλου, τι θα πάρει. Ναι. Εντάξει. Αν δεν είναι άνθρωποι αυτοί οι αντίπαλοι που την έχουν συλλάβει, αν δεν είναι άνθρωποι που μόνο στο μυαλό τους είναι να υπερασπιστούν το χώρο τους ή οτιδήποτε, την πατρίδα τους και τίποτα παραπέρα, τι θα πάθει αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, ας μη συζητάμε, στον πόλεμο η βία είναι κάτι το φοβερό. Και μιλάμε για την χειρότερη βία, ούτε μόνο απέναντι σε γυναίκες, απέναντι και σε άντρες. Δηλαδή, συλλαμβάνεσαι, αυτός που σου έχει πετάξει το όπλο του στα πόδια σου είναι ιερό πρόσωπο για το δίκαιο του πολέμου. Δηλαδή θα πρέπει να του φερθείς ανάλογα. Προβλέπεται μάλιστα να μην τον φυλάνε αυτοί που τον συλλάβανε. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε μάχη και εγώ σε συνέλαβα. Για να αποφευθεί η αντεκδίκηση, προβλέπουν οι συνθήκες της Γενέβης ότι αυτόν θα τον φυλάνε άλλοι στρατιώτες, όχι αυτοί που τον συνέλαβαν, για να αποφευθούν οι αντεκδικήσεις. Γιατί αυτός που τον συνέλαβε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τον συνέλαβε στο πεδίο της μάχης που τον είδε να σκοτώνει έναν φίλο του, που ήταν δίπλα του. Αυτός θα θελήσει να αντεκδικηθεί. Ή θα φύγει κάθε τι ανθρώπινο μέσα του και θα φερθεί άσχημα. Γι' αυτό οι συνθήκες προβλέπουν να τον συλλάβει μεν, αλλά από εκεί και πέρα να τον φυλάξει άλλος και όχι αυτός που του συνέλαβε. Λοιπόν,
Αυτή η βία του πολέμου είναι μία από τις χειρότερες μορφές, γιατί μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο να τον κάνει κτήμος. Έτσι, με όλα αυτά τα πάνθρωπα που θα δει από τις οβίδες και τους πυράβλους, που πλέον οι πόλεμοι γίνονται με κάτι υπερόπλα στην ουσία, που κάποτε δεν τα ξέρανε καν ότι μπορούν να υπάρξουν. Βλέπεις εδώ τώρα ένα άρμα προχωράει και από χιλιόμετρα μακριά του έρχεται ένα βλήμα, κάνει ζιγ-ζακ, ανεβαίνει, κατεβαίνει, μπαμ, πάει και μέχρι πάνω στο τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι μια εξέλιξη του πολέμου, η οποία δημιουργεί φοβερά τραύματα ψυχικά, και γι' αυτό η βία αυξάνεται. Δεν υπάρχει αυτό το fair play που θα μπορούσε κάποιος να πει στις συνθήκες του πολέμου. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον. Σωστά. Δηλαδή είναι αντίπαλοι στη μάχη, και μετά τη μάχη και ο νικητής θα φροντίσει να λιώσει, να ποδοπατήσει, να συνθλίψει τον ηττημένο. Το βλέπουμε από τα βίντεο με τους συλληφθέντες Ρώσους στρατιωτικούς, από τους τι τους κάνουν οι Ουκρανοί. Ενδεχόμενα, δεν έχουμε δει βίντεο, αλλά ενδεχόμενα και οι Ρώσοι ακριβώς το ίδιο θα κάνουν. Θα κάνουν ακριβώς το ίδιο, βέβαια. Ναι. Δεν θέλω να πάρω θέση εναντίον των μεν ή των δε. Ούτε εγώ. Από εκεί και πέρα έχουμε και την πολιτική βία. Έχουμε μια απλά βία. Ο πόλεμος βγάζει τον χειρότερό μας σε αυτό, και αν και το background μας είναι επιβαρημένο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά κάποτε, κάποτε υπήρχε και ένα, πώς να σου πω, υπήρχαν και συνθήκες στον πόλεμο, οι οποίες έβλεπες μια ανθρωπιά. Έβλεπες, παραδείγματος χάρη, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνο τα Χριστούγεννα στα χαρακόμματα. Mm-hmm. Έτσι, φαντάζεσαι τώρα να υπάρχουν, ξέρω εγώ, το Πάσχα στα χαρακόμματα στην Ουκρανία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πρώτα απ' όλα, για αυτά που λες τώρα, βεβαίως, για τη διάρκεια της Ανάστασης και των γιορτών, μου έκανε εντύπωση που οι Ρώσοι δεν έκαναν εκεχηρία, δεν έκαναν κατάπαυση του πυρός. Κοίταξε, αν και οι Ρώσοι έχει υπόψη σου, είναι παλιοημερολογίτες, αν θυμάμαι καλά. Το Πάσχα, κάποιες χώρες, ξέρω οι Σέρβοι παραδείγματος χάρη, οι Σέρβοι είναι παλιοημερολογίτες. Έτσι, ξέρω ότι το Πάσχα το έχουν με τον παλιό ημερολόγιο. Εν διάφορη περιπτώσει, δεν ξέρω πότε είναι το Πάσχα για αυτούς ή αν συνέπεσε το Πάσχα το δικό τους. Δεν γνωρίζω. Αλλά λογικά θα έπρεπε να σεβαστούν. Αν όντως συμβαίνει έτσι, γιατί η διαφορά είναι 13 μέρες. Έτσι, είναι κοντή γιορτή. Θα ξέρουμε λίγο μετά, θα ξέρουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμένα αυτό που με ξενίζει είναι ότι πλέον δεν υπάρχει. Όχι η θρησκευτικό συνέστημα, αυτά δεν είναι, είναι αστεία. Δεν υπάρχει fair play, ακόμα και στον πόλεμο. Δηλαδή κάποτε υπήρχε fair play. Οι Γερμανοί νικήσανε τους Έλληνες στα οχυρά. Η χθεσινή μου εκπομπή στο Neptune TV ήταν ακριβώς για αυτό τον λόγο. Νικήσανε τους Έλληνες στα οχυρά και μετά παραταχθήκανε έξω από τα οχυρά και αφήσανε όλους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες εχμαλώτους Έλληνες να περάσουν μπροστά και τους παρουσίασαν όπλα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα fair play του πολέμου. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Τώρα υπάρχει μόνο βία. Κάθετη και οριζόντια. Εντάξει. Ναι, αυτό έχει και την κοινωνία την οποία ζούμε, βέβαια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, φτάνουμε εκεί, φτάνουμε να πούμε και για την πολιτική βία. Βεβαίως. Η πολιτική βία είναι μια βία η οποία επιβάλλεται, επιβάλλεται στον πολίτη από το κράτος. Ναι. Επιβάλλεται στον πολίτη από τη διοικούσα αρχή του χώρου στον οποίο μένει. Δηλαδή, βγαίνει Γεωργάκης Παπανδρέου το 2010 και λέει μπαίνουμε στα μνημόνια. Ξαφνικά κάποιος ο οποίος είχε μια δουλειά, έκανε ξαφνικά τον στέλνεις στον Αδύρ. Ναι. Δεν είχε προβλέψει ο άνθρωπος ότι θα γίνουν τέτοια, δεν ήξερε ότι η Ελλάδα χρώσταγε τα ντερά της. Δεν ήξερε τίποτα, επενδύει στη δουλειά του, έκανε ανοίγματα και ξαφνικά βρέθηκε από ένα τζίρο, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο, να πέφτει στις 500.000 και να έχει προσωπικό 10-15 άτομα και να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
και ξαφνικά καταστρέφεται. Αυτό είναι η βία του κράτους, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Και εκεί δεν είναι, πρόσεξε να δεις, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι δεν είναι αμοιβαία η βία. Δηλαδή, αυτός που καταστράφηκε, δεν τον είδες να πάρει ένα καλάσνικο που είναι γεμάτη η πιάτσα, ας το πούμε έτσι. Να πάει να αγοράσει, να πιάσει έναν Αλβανό, να του πει πόσο θες για ένα καλάσνικο, πάρτα, δώσ' το μου. Και να πάει έξω από τη Βουλή και όποιος περνάει μέσα να τον καθαρίσει. Τον έβλεπε στον άλλον, έπαιρνε πιστόλι, πήγαινε απέναντι στο Σύνταγμα, καθόταν κάτω από ένα δέντρο στο Σύνταγμα, το βάζει εδώ το πιστόλι, χαίρεται. Αυτό δεν ήταν δηλαδή μια αφίδρομη βία. Πάλι η βία ήταν εναντίον του. Γιατί έχει εξασκηθεί τέτοια ψυχολογική βία στον ίδιο από την πολιτεία, που αυτό λέγεται πολιτική βία. Ένας άλλος τύπος πολιτικής βίας είναι, μην πάμε μακριά, τα πρόσφατα τα εμβόλια. Σίγουρα. Εγώ θέλω να κάνω το εμβόλιο γιατί θέλω να έχω την ψευδέστηση ότι είμαι εντάξει. Πήγα και το έκανα, παραδείγματος χάρη. Ή δεν πήγα να το κάνω γιατί δεν ήθελα να βάλω αυτό μέσα μου που δεν ξέρω τι είναι. Όμως, όταν έρχεται ο άλλος και σου το επιβάλλει και σου λέει, αν δεν το κάνεις, δεν θα μπορείς να μπεις ούτε σε εστιατόρια, δεν θα μπορείς να μπεις ούτε σε ένα σινεμά, ούτε σε ένα θέατρο, δεν μπορείς να μπεις στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσεις τα προστοζήν, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Αυτό λέγεται βία. Και αν δεν το κάνεις, θα πληρώσεις κιόλας. Είναι πολιτική βία, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι πολιτική βία με την εξής έννοια. Ότι δεν σου αφήνει περιθώρια να κάνεις κάτι. Εδώ φτιάχνεται μια εθνική οδός, η οποία βάζει διόδια, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια παλαιά εθνική οδό, την οποία την αφήνει χωρίς διόδια, η οποία είναι πιο δύσκολη, με πιο πολλές στροφές, πιο μικρός ο δρόμος, χωρίς αυτά τα βοηθητικά που υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα πάρκινγκ, τα πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όμως έχει αφήσει μια διέξοδο. Δεν σε έχει αναγκάσει να πάρεις την εθνική οδό. Αν και στην Ελλάδα τώρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει τελευταία, μου φαίνεται ότι και εκεί έχουν σκεφτεί τα λαμόγια και σε αναγκάζουν να πας μέσα από εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι πολιτική βία. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι το παιδί σου θα πάει στο πανεπιστήμιο, έτσι, και θα πάρει ένα χαρτί, και αυτό το χαρτί το μόνο που θα τον βοηθήσει είναι να βάλει κάτι στην κολότσεπη όταν θα πάει να ζητήσει δουλειά σαν γκαρσόνι κάπου. Ναι. Διαφορετικά, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει αυτό που έχει στην κολότσεπη, θα πρέπει να φύγει από την επικράτεια, φύγει από την αγκαλιά των γονιών ή από την οικογενειακή φωλιά, ας το πούμε έτσι. Θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό, να βρει την τύχη του σε έναν άγνωστο κόσμο, ανάμεσα σε αγνώστους. Αυτό λέγεται πολιτική βία. Γιατί δεν έχει, σε αναγκάζει να είναι μονόδρομος για σένα. Ναι. Να αποδεχθείς αυτή τη βία για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μορφές βίας. Δηλαδή, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, διαλέξαμε λάθος θέμα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε 15 μέρες για αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Έτσι, προσπαθούμε τώρα μέσα σε 40 λεπτά, εμείς τώρα να λύσουμε το θέμα της βίας. Εγώ είπα τώρα για την πολιτική βία και για την πολεμική βία. Θέλει μια ζωή να την εξηγήσεις τι σημαίνει βία και πώς. Βεβαίως, λοιπόν, εσύ που είσαι πιο σοφ και πιο καλός χαρακτήρας από μένα και πιο έτσι καλός άνθρωπος, για έμπανα μας πεις και την άποψή σου για τα υπόλοιπα. Για τις υπόλοιπες μορφές βίας. Εντάξει, υπάρχουν πολλές μορφές βίας. Εμείς είπαμε τώρα τα πιο από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Υπάρχει η ενδοοικογενειακή βία, η οποία βέβαια πάντοτε υπήρχε. Σύζυγος ή σύζυγος παιδιά. Και σύζυγος παιδιά, και σύζυγος με σύζυγο, και γενικότερα μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό λέει και λέγεται ενδοοικογενειακή. Ισχύει μπορεί και το πεθερά γαμπρός. Πεθερά, και μπορεί να είναι και η θύη, μπορεί να είναι και όλη η οικογένεια. Και οι συγγενείς και όλοι. Ενδοοικογενειακή βία, η οποία βέβαια πάντοτε υπήρχε τέτοιου είδους βία, απλά λόγω του ότι η κοινωνία μας είναι πιο ευαισθητοποιημένη τα τελευταία χρόνια και μπορεί και εξωτερικεύει τα συναισθήματά της ή τα βιώματά της. Γι' αυτό και ακούγεται περισσότερο τα τελευταία χρόνια η ενδοοικογενειακή βία. Αλλά πάντοτε υπήρχε. Πάντοτε υπήρχε. Για να γίνεις πιο σαφής, αυτό που λες πάντοτε υπήρχε, εννοείς τι?
Εννοείς ότι... Πάντοτε υπήρχε η βία, για παράδειγμα, μεταξύ των συζύγων. Και μεταξύ των συζύγων και... Και στα παιδιά. Βεβαίως. Και στα παιδιά πάντοτε υπήρχαν τέτοιες... Εδώ δεν ισχύει. Ένα λεπτό. Δεν ισχύει το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Δεν νομίζω. Θα το έλεγα εγώ αυτό το πράγμα. Το ξύλο δεν έχει βγει από τον παράδεισο, εννοείται. Εξαρτάται πώς το πάρουμε. Αλληγορικά... Της νέας παιδαγωγικής άποψης, εσύ τώρα για να σε ξεψαχνίζω και εσένα τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι πάντοτε κατά της βίας, οποιασδήποτε βίας κι αν είναι αυτή, οποιασδήποτε μορφής βίας κι αν είναι. Πιστεύω η πειθό με το λόγο είναι το καλύτερο φάρμακο σε ένα πρόβλημα. Η βία δεν φέρνει τίποτα για μένα προσωπικά. Το να χτυπήσεις κάποιον, ή έστω να δέσεις ένα χαστούκι, ξέρω εγώ, στον ποπό, όπως λέμε, συγγνώμη για την έκφραση που δίναμε στα μωρά, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Οπότε εγώ είμαι το ότι το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο. Είμαι αυτής της άποψης εγώ, προσωπικά. Ναι, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο ενδιάμεσο εκεί. Εκεί δεν, να σου πω την αλήθεια, δεν συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν συμφωνούμε απόλυτα. Είναι μία από τις φορές που δεν συμφωνούμε απόλυτα, γιατί αν θα συμφωνούσαμε απόλυτα, θα ήταν επιλήψιμο. Θα κάναμε το ίδιο λάθος. Ή θα ήμασταν και δύο σωστοί και δεν έχει νόημα. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ είμαι στο ενδιάμεσο, δηλαδή όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Αυτή την άποψη την έχω. Είναι ίδιον του χαρακτήρος μου, πιθανότατα. Θα μου πεις τώρα, όταν έχεις ένα μικρό παιδί και δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το σωστό και ποιο θα πάει να το κάνεις, με κάποιο τρόπο, όχι, δεν είπα να το χτυπήσεις, δεν είπα να το... να του θυμώσεις, να καταλάβει ότι σε έχει δυσαρεστήσει. Βεβαίως, και... πώς να το δείξεις. Να το δείξεις, ναι. με τα συναισθήματά σου. Ναι. Γι' αυτό εκεί πρέπει να είμαστε... Ναι, και σαν γονείς, θα πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά μας και να τους εξηγούμε εγώ, να τους λέει στο παιδί σου αυτό που έκανες, εμένα με στενοχώρησε. Νιώθω πολύ άσχημα. Αυτό κάποτε οι γονείς δεν ήταν τόσο ευαισθητοποιημένοι να το κάνουν. Δεν μπορούσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Δεν είχαν και την απαραίτητη παιδεία, δεν είχαν χίλια δυο να φτάσουν. Δεν υπήρχε η απαραίτητη παιδεία, δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση του κόσμου. Τώρα πλέον ένα παιδί, όταν θα το πεις ότι ξέρεις με στεναχώρησες, είμαι πολύ χάλια, θα το καταλάβει. Πίστεψε με, θα το καταλάβει. Εγώ το βλέπω και από τα δικά μου παιδιά, που ποτέ δεν τα χτύπησα. Ποτέ. Παρ' όλα αυτά τους εξηγούσα πώς ένιωθα. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Υπάρχουν και πολλοί είδους τιμωρίες για τα παιδιά. Δεν είναι το ότι θα τα χτυπήσεις, θα καταλάβουν. Υπάρχουν πολλοί είδους τιμωρίες. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι όταν μαλώνουν οι γονείς και κάποια στιγμή ξεσπούν στα παιδιά. Ναι. Και μετά μετανιώνουν. Mm-hmm. Και πάνε από την αντίθετη πλευρά. Ή ο ένας από τους δύο προσπαθεί να προσετεριστεί τα παιδιά για να πάρει το χρήσμα του αθώου. Μάλιστα. Την ετιμιγορία μάλλον, όχι το χρήσμα, την ετιμιγορία του αθώου. Α, αυτός δεν φταίει, φταίει ο άλλος, γιατί αυτός μου έκανε, με πήγε μετά, με πήγε και μου είπε, έλα εδώ, είναι το μαγαζί με τα παιχνίδια, διάλεξε τι παιχνίδι θέλεις, διάλεξε τι ρούχο θες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η μορφή βίας. Η βία που δεν έχει θέμα, δεν έχει σχέση με το ξύλο, δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή καθ' αυτή, ναι. Αλλά τη ψυχολογική βία που εγώ είμαι αντρόγινο, ξέρω εγώ, με σένα παραδείγματος. Και μαλώνουμε εμείς οι δύο και τα παιδιά μας βλέπουν που μαλώνουμε, αλλά μετά κάθομαι εγώ πονηρός και σκέφτομαι και λέω, κάτσε, γιατί με είδανε που τις φώναζα, τις έκανα, τις έδινα, για κάτσε να... Θα φτιάξω λίγο τα πράγματα και πάω στα παιδιά και σου λέω, για έλατε, θα πάμε μέχρι το τζάμπο, δεν κάνουμε διαφήμιση, εγώ δεν πάω στο τζάμπο, λόγω της συνθήκες που επικρατούν για τους εργαζόμενους, γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν πάω στο τζάμπο, αλλά λέμε, ελάτε πάμε στο τζάμπο να σας πάρουμε, πάμε στο Μουστάκα, εκεί στην Παπαστράτου, στον Πειραιά. Πάμε στα παιχνίδια Μουστάκας, να σας πάρω παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια μορφή βίας. Βεβαίως και δηλαδή, είναι.
η ψυχολογική βία που εγώ χρησιμοποιώ εναντίον της συζύγου μου μέσω των παιδιών. Βεβαίως, ναι, ναι. Είναι τα χρησιμοποιείς τα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο είναι μια βία προς τη σύζυγό σου, έτσι, με το να χρησιμοποιήσεις τα παιδιά σου. Ναι. Εννοείται, εννοείται. Ό,τι χειρότερο αυτό. Αυτή η μορφή βίας, πραγματικά αυτή η μορφή βίας, εγώ προσωπικά την απεχθάνομαι, την έχω ζήσει στο πετσί μου, την απεχθάνομαι. Και ειλικρινά σου μιλάω, θεωρώ ότι οτιδήποτε που να έχει μέσα βία, αλλά να έχει μέσα στο casting, ας το πούμε έτσι, πρωταγωνιστούν η μικρή... Βεβαίως. Ελένη, ο μικρός Γιαννάκης και η μικρή Μαρία, αυτό είναι η χειρότερη μορφή, ενδοοικογενειακής βίας. Θα συμφωνήσω σε αυτό πάρα πολύ. Δυστυχώς, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είμαι γνώστης αυτό, δηλαδή στα θέματα νομικής φροντίζω να ενημερώνομαι σε ό,τι έχει σχέση με γεωστρατηγικά, με διακρατικές σχέσεις και τέτοια, αλλά η νομοθεσία που υπάρχει ανάμεσα, που υπάρχει για αυτές τις μορφές βίας, δεν τη γνωρίζω. Έχεις κάποια άποψη πάνω σε αυτό? Ξέρω για το νομοσχέδιο που έγινε, το νομοσχέδιο της 8ης Αυγούστου του 2016. Γι' αυτό θεσπίζονται ως εγκληματικές συμπεριφορές και κακουργηματικές επίσης, για παράδειγμα, ο εξαναγκασμός στη συνουσία. Για παράδειγμα, είτε ο άντρας με τη γυναίκα, είτε η γυναίκα με τον άντρα, γιατί μπορεί και μια γυναίκα να εξαναγκάσει τον άντρα για συνουσία. Εμένα να μην με έχουν βιάσει ποτέ. Εντάξει, κάποιοι... Το έχω παράπονο. Πραγματικά. Ναι, αυτό είναι το νομοσχέδιο που γνωρίζω εγώ. Αυτό αφορά τους αγνώστους μεταξύ τους ή και τις οικογενειακά. Οικογενειακά αυτό. Μέσα δηλαδή στην ο σύζυγος στη σύζυγο. Ο σύζυγος στη σύζυγο, ναι. Είναι κακουργηματικό. Σου φόρεσα Στεφάνη, μωρή, κάτσε εκεί, ξέρω εγώ ότι δεν έχει τέτοια, Όχι, δεν έχει. Κάτι δεν ξέρω εγώ που παντρεύω. Αυτό είναι μεταξύ των συζύγων νόμιμα παντρεμένο ζευγάρι. Ναι. Κατάλαβα. Αυτό υπάρχει νομοθεσία, δηλαδή έχει γίνει νομοθεσία που δεν επιτρέπει στον σύζυγο να βιάζει. Να βιάζει. Με τη βία, ναι. Να βρεθεί. Η σύζυγο να βιάζει τον σύζυγο. Βεβαίως. Η σύζυγο στον σύζυγο. Όταν τη λέει, ξέρω εγώ, αγάπη μου από πονοκέφαλο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, ναι. Έβλεπα ποδόσφαιρο και έχω πονοκέφαλο. Κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, για τα παιδιά. Λοιπόν, για τα παιδιά δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τις νομοθεσίες. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά τα παιδιά, να το πούμε, όταν υπάρχει βία μέσα στο σπίτι και οι γονείς χτυπάνε τα παιδιά κτλ. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν αυτό να το εξωτερικεύσουν και να το εξηγήσουν, οπότε δεν υπάρχουν πολλά τεκμήρια για να μπορέσει αυτό το πράγμα να σταθεί νομικά. Και εκεί κάπου υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τα παιδιά. Βέβαια, εντάξει, μπορούν οι παιδοψυχολόγοι να το καταλάβουν αν υπάρχει όντως βία μέσα στην οικογένεια, στα παιδιά, αλλά και πάλι είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι φίλοι μας που μας βλέπουν. Ας θεωρήσουμε ότι εγώ είμαι ένας δάσκαλος. Ναι. Και μου έρχεται ένα πρωί ένας μαθητής μου και τον βλέπω με μόλοπες. Ναι. Το καταγγείλεις. Και το ρωτάω, Γιαννάκη, ναι, Γιαννάκη, τι είναι αυτή η μόλοπες? Ξέρετε, γλίστρισα και χτύπησα. Ναι. Για να καλύψει τους γονείς. Ναι. Ανακαλύπτεις ότι τελικά το έχουν κάνει οι γονείς. Ναι. Δηλαδή το έχει κάνει η μητέρα ή ο πατέρας ή ο πατριός. Ή ο γόμενος της μητέρας, για να το πω έτσι. Βεβαίως, ναι. Έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στην κοινωνία. Ή η γόμενα του πατρός. Χιλιαδιό να με. Για να μην θεωρηθεί ότι παίρνω μονόπλευρα το πράγμα, λόγω φίλου. Βεβαίως, ναι. Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος τι μπορεί να κάνει? Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος το καταγγέλει στην αστυνομία. Ναι. Ως πρώτη... Και αναλαμβάνουν από εκεί κοινωνικές υπηρεσίες. Από εκεί δηλαδή, κοινωνικές υπηρεσίες, νομικά, δικηγόροι θα μπλακούν σε όλη αυτή την φάση. Παιδοψυχολόγοι, γιατί ένας παιδοψυχολόγος είναι πιο εύκολο να καταλάβει ένα παιδάκι αν όντως καλύπτει κάποια κατάσταση ή όχι.
Και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια στο σχολείο. Και επίσης στο σχολείο απαγορεύεται πλέον οι δάσκαλοι να χτυπήσουν ένα παιδί με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται. Έτσι και αγγίξεις ένα παιδί δηλαδή στο σχολείο, κατά ναι, πόλεις εδώ όμως καταγγείλουμε. Πρέπει να προσέξουμε το εξής. Μην πάμε στην άλλη άκρη. Ναι. Δηλαδή, Και τα παιδιά επειδή... χτυπάνε τους δασκάλους, ναι, σίγουρα. Ξέρεις τι, η εμπειρία που έχουμε σαν Έλληνες, επειδή εγώ έζησα περισσότερα χρόνια στην μητέρα πατρίδα από ό,τι έζησες εσύ, ναι. Και επειδή είσαι μικρή, έχεις τα μισά μου χρόνια, λέμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, σοκολατάκι της ημέρας σου. Και μισά, εντάξει. Σου έδωσα σοκολατάκι της ημέρας. Λοιπόν, έχεις τα μισά μου χρόνια και ταυτόχρονα τα μισά, από τα μισά σου χρόνια, όχι τα μισά, τα 3/4 από τα μισά σου χρόνια, αυτό τα έχεις περάσει στην Αγγλία. Έτσι. Ναι. Ενώ εγώ έζησα πολύ περισσότερα χρόνια στην μητέρα πατρίδα. Έχω δει δηλαδή διαφορετικές καταστάσεις. Έχω δει, εγώ θυμάμαι παραδείγματος χάρη στο γυμνάσιο Αρένο Δραπετσόνα, που ήμουνα τότε, πιτσιρικά, ξέρω εγώ, 15-16 χρονών. Πόσο ήμουνα τότε. Όχι, τι λέω, 13-14-15. 15-16, τόσο ήμουνα ηλίκιο. Στο παλιό Φάλιρο. Οπότε στο γυμνάσιο Αρένο Δραπετσόνα, που ήμουνα 13-14-15 χρονών. Είχαμε ένα κοντό καθηγητή, εξαιρετικός φιλόλογος, κοντό στο ύψος, ένας ονόματι Λαζαρίδης. Εξαιρετικός καθηγητής, όταν σου λέω εξαιρετικός, εξαιρετικός. Όταν σε έπιανε να κάνεις κάτι, δηλαδή σε έπιανε να πάει να καπνίζεις, ξέρω εγώ, κάπου πίσω από τίποτα χαλασμένα φρανία, πήγαινε ο άλλος, το βλέπει σαν καβάντζα και πήγαινε να καπνίσει ένα τσιγάρο ή έμπαινε μέσα στις τουαλέτες. Τι λες την απέξω, όταν έβγαινες, χοροπήδαγε για να σε φτάσει να σου ρίξει φαλιάρα. Ναι. Και είχε ένα κέριο άτιμο, σου φεύγει το σαγόνι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άσχημα ψυχικά τραύματα ή νιώθω άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο για τότε. Ναι. Πρόσεξε πώς το λέω. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να το παίξω ότι είμαι της παλιάς σχολής, είμαι παλιά σκοπής, εντάξει. Άλλο το παλιά σκοπής και άλλο το παλιά σχολής σε ό,τι αφορά αυτά τα μαθητικά. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να σαπίζει στο ξύλο ή όπως είχαμε έναν γυμνασιάρχη που ερχόταν με το κλειδί και μας έκανε έτσι το μαλλί για να δει αν είμαστε πολύ κουρεμένοι και όταν δεν είμαστε τράβαγε σφαλιάρες. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά λέω εκεί που χρειάζεται να μπορεί να ασκήσει κάποια επιβολή η οποία δεν θα είναι βία να σου τραβήξει μια μπουνιά. Θα μου πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά ο σεβασμός του καθηγητή απέναντι, του μαθητή απέναντι στον καθηγητή κερδίζεται. Θα συμφωνήσω. Αλλά σε άλλες κοινωνίες. Ναι. Στην μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία, όπου θεώρησαν ότι οι καθηγητές ήταν πάντοτε όργανα του κράτους, κλειδωρήθηκαν, έγιναν τέτοιες καταστάσεις που πήγαμε στην άλλη όχθη. Που ο καθηγητής φοβάται να πει μια κουβέντα στο μαθητή. Για την άλλη μέρα ή θα τον πάρουν 40 τηλέφωνα βουλευτές, παραβουλευτές ή ο προϊστάμενος επιθεωρητής της περιοχής, ξέρω εγώ, να του πει ότι ξέρεις με πήραν κάποιοι πολιτικοί και μου είπανε αυτό και αυτό και αυτό. Έχουμε αυτή τη μορφή. Θα πεις, σε καθεστώτα πιο ολοκληρωτικά, δηλαδή σε μια χούντα. Δεν θα γινόντουσαν αυτά, όχι. Δεν γινόντουσαν σε αυτό το βαθμό. Ναι. Σήμερα που τη δημοκρατία, την αναρχία την ονομάσαμε δημοκρατία, έχουμε χάσει τις έννοιες. Ναι. Και εφόσον έχουμε χάσει τις έννοιες, η βία η οποία εξασκείται απέναντι στον καθηγητή πλέον, όχι απέναντι στον μαθητή, είναι πολλαπλάσια της αντίστροφης βίας που υπήρξε στο παρελθόν μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Εγώ αυτή την άποψη. Σίγουρα. Να σου πω, εντάξει, εγώ δεν ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια ότι θυμάμαι κι εγώ στο σχολείο. Δεν υπήρχε μεγάλη βία, να πω την αλήθεια, από τους καθηγητές στα παιδιά. Δεν θυμάμαι δηλαδή εγώ ποτέ καθηγητής μου να χτύπησε κάποιο παιδί ή οτιδήποτε. Από ό,τι θυμάμαι. Όχι και πολύ μικρή. Εντάξει. Με περνά 13 χρόνια, 14 χρόνια. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Λοιπόν, δεν θυμάμαι κάτι έτσι που να μου έκανε εντύπωση από βία σε καθηγητή, από καθηγητή σε μαθητή.
παρόλο ότι οι μαθητές, πολλοί από τους μαθητές μου ήταν, πειράζαν τους καθηγητές, να το πω έτσι. Δεν ήταν επειδή. Ναι, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Το σύνηθες φαινόμενο. Αυτό είναι εξάρτηση, ναι, τα γνωστά. Αυτό ακριβώς. Τα παιδιά μου επίσης τώρα είναι σε κάποια μικρή ηλικία. Δεν ξέρω από γυμνάσιο και λύκειο ακόμα πώς είναι εδώ τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το δημοτικό, εγώ που γνωρίζω, υπάρχουν παιδιά τα οποία βέβαια έχουν και ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα μέσα στην οικογένεια και όλα αυτά. Συνυπάρχουν με άλλα παιδιά. Όμως εδώ πέρα τα σχολεία παρέχουν παιδοψυχολόγους, δηλαδή στο σχολείο μέσα. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι όταν αντιλαμβάνονται ότι ένα παιδί προκαλεί το λεγόμενο bullying, να το πω έτσι, στα άλλα παιδιά, είναι κάπως βίαιο, γιατί έτσι είναι η οικογένειά του, πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, κάποιο παιδί μέσα στην οικογένειά του μπορεί να δέχεται από την οικογένεια βία. Φυσικά. Θα το βγάλει στο σχολείο. Οπότε μέσα στα σχολεία, αυτή η παιδοψυχολόγη, εγώ το ξέρω από τα παιδιά μου, γιατί υπήρχε τέτοια περίπτωση στο σχολείο. Αντιλαμβάνονται την κατάσταση, είναι δίπλα στο παιδί αυτό που έχει το πρόβλημα, προσπαθούν να το εντάξουν στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου και ταυτόχρονα ενημερώνουν και εμάς τους γονείς και τα δικά μας τα παιδιά. Δηλαδή τα δικά μου τα παιδιά τα ενημέρωσαν ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, ναι, σου προκαλεί ένα πρόβλημα, αλλά θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε μια λύση, να το πω έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα παιδάκι στο σχολείο, το οποίο ήταν βίαιο, να μπορεί να συνυπάρχει με τα άλλα παιδιά. Και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών που παρέχουν εδώ τα σχολεία. Αυτό λέγεται πρόοδος. Αυτό λέγεται πρόοδος. Αυτό λέγεται, μπράβο, πρόοδος. Που θέλουμε, δεν θέλουμε την βία, δεν τη θέλουμε τη βία στα σχολεία, από καμία πλευρά. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας. Να το πετύχεις όμως αυτό, πρέπει η κοινωνία μας να βοηθήσει. Με ειδικούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να συνυπάρχουν. Όπως βοηθάνε και τα παιδιά με τις ειδικές ικανότητες. Γιατί υπάρχουν και παιδιά με ειδικές ικανότητες που πάνε στο ίδιο σχολείο με τα άλλα παιδιά που, που δεν έχουν πρόβλημα, δηλαδή είτε κινητικό είτε διανοητικό και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι συνυπάρχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να το μπορέσουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δεν λέω βέβαια ότι τα παιδιά αυτά μετά όταν θα βγουν στην κοινωνία θα είναι σωστοί άνθρωποι ή όχι. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Τουλάχιστον όμως μέσα σε αυτή την κοινωνία του σχολείου. Ναι, αυτό κατάλαβα τι λες. Υπάρχει συμπαράσταση, υπάρχει δηλαδή βοήθεια και ενημέρωση σωστή. Θα έχει φροντίσει το κράτος να μην έχει αποθυμένα τουλάχιστον που να είναι τόσο κοινωνικά και να δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τα παιδιά εγώ ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, είμαι ένας τύπος που είμαι αντιπαθής σε πάρα πολλούς και λίγο με ενδιαφέρει, γιατί δεν μ' αρέσει ποτέ να χρυσώνω τα χάρτια. Δηλαδή, εδώ παραδείγματος χάρη στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Ναι. Εγώ δεν τα λέω με ειδικές ικανότητες, εγώ τα λέω με ειδικές ανάγκες. Εντάξει, έχουν κάποιες ειδικές. Εντάξει, για να μην τα κάνουμε. Όμως, θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι κάθε κοινωνία θα πρέπει να χτίζεται με πρόβλεψη πριν σκεφτεί τον τέλεια φυσιολογικό πολίτη της αυτά τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να σκέφτεται γιατί θα πρέπει να δώσει προβάδισμα σε αυτά, ώστε να ανέβουν για να μπορέσουν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον στο βιολογικό, με όλα αυτά τα φυσιολογικά άτομα που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Βέβαια, και είναι και, ξέρεις, εγώ επειδή το βλέπω και στο σχολείο, που πάνε τα δικά μου τα παιδιά, γιατί συνυπάρχουν στην διατάξη με παιδάκια που έχουν ειδικές ανάγκες, όπως λες, με αυτισμό, με διανοητική αίρεση και όλα αυτά. Βλέπεις πόσο πολύ και για τα δικά μου παιδιά που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, πώς να το πω, γίνονται πιο υπεύθυνα, να το πω έτσι, γίνονται πιο ευαισθητοποιημένα για την κοινωνία, ότι αυτή είναι η κοινωνία μας, υπάρχουν και οι καλοί, θα υπάρχουν και οι κακοί, θα υπάρχουν και αυτοί που θα κάνουν bullying και αυτοί που δεν θα κάνουν. Έτσι μαθαίνουν και συνυπάρχουν με όλα αυτά και γίνονται, όχι δεν θα έλεγα πιο έξυπνα, προς Θεού, αλλά γίνονται πιο
μπορούν να και συνυπάρχουν με διάφορες καταστάσεις, να το πω έτσι, με όλους τους ανθρώπους. Μπορείς να καταλάβεις. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για όλους μας, για όλη Εγώ την κοινωνία. Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι η βία μιας κοινωνίας εμφανίζεται πρώτον στο πώς χειρίζεται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, βεβαίως, πρώτον, έτσι, που δεν τα στέλνει σε έναν γκιάδα, εργασιακό, οικονομικό, κοινωνικό, οικογενειακό κλπ. Δεν τα στέλνει σε έναν γκιάδα. Και δεύτερο, στο πώς μεταχειρίζεται τα ζώα. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Εγώ έχω ένα φίλο προσωπικό που μένει πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, που η κόρη του, η κορούλα του, μια συμπαθέστατη κοπέλα, έχει σύνδρομο Down. Λοιπόν, σε όποια εκδήλωση της ζωής του κάνει, είναι πρώτη, την έχει πάντα πρώτη μπροστά. Και νιώθω περήφανος που είναι φίλος μου, για τη συμπεριφορά του αυτή απέναντι, θα μου πεις, παιδί του είναι. Ναι, έχω δει άλλους που έχουν παιδιά που τους έχουν βγει έτσι και να παρακαλάνε να πεθάνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, δεν μπορούν να αντέξουν αυτόν τον καημό. Και ενώ ταυτόχρονα βλέπεις τον άλλον που βάζει το παιδί του που έχει πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Έχει και άλλα τρία παιδιά, τα οποία είναι φυσιολογικότατα. Αυτό το παιδί που δεν είναι, που δεν έχει, δεν είναι φυσιολογικό, έχει αυτό το πρόβλημα. Έχει σύνδρομο Down. Βλέπεις ότι προσπαθεί σε κάθε εκδήλωση της ζωής του να το αναβαθμίζει συνεχώς για να το έχει περίπου ψυχολογικά στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα τρία παιδιά. Ακριβώς. Εδώ, όχι του βγάζω τον καπέλο, τον εκτιμώ αφάνταστα πρώτα-πρώτα γι' αυτό. Τον εκτιμώ αφάνταστα πρώτα-πρώτα γι' αυτό. Πέρα το ότι μου το φίλει, πέρα το ότι με έχει περασπιστεί σε περιπτώσεις με τα βιβλία μου και τις καταστάσεις. Αλλά γι' αυτό εδώ τον εκτιμώ αφάνταστα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω και για να τελειώσω αυτό που λέω. Είναι ότι η βία μπορεί να είναι και λεκτική. Μπορεί να είναι και συμπεριφοράς. Δηλαδή, η αδιαφορία είναι μια μορφή βίας. Η ενδοοικογενειακή καταπίεση, ότι πρέπει να διαβάσεις, γιατί πρέπει να περάσεις το πανεπιστήμιο. Γιατί αν δεν περάσεις το πανεπιστήμιο, αυτό είναι μια μορφή βίας. Έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να οριμάσουμε σαν άνθρωποι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν, γιατί η κοινωνία προχωράει μπροστά. Η αληθινή πρόοδος δεν είναι αυτή που λένε οι ψευτοπροοδευτικοί. Δηλαδή, να βάζει ο κάθε γκέι μια σημεούλα, ξέρεις πού, και να βγαίνει έξω και να βγαίνει τσαμπαγόνι. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Πρόοδος είναι αυτό που λέμε τώρα. Πρόοδος είναι όταν σε μια κοινωνία δεν έχουμε δύο ταχύτητες, τρεις ταχύτητες, τέσσερις ταχύτητες. Έτσι, να μπορούμε να συνυπάρχουμε. Και σε αυτό πρέπει η κοινωνία να βοηθήσει με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων που μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί εγώ το βλέπω στην καθημερινότητά μου λόγω των παιδιών μου. Συνυπάρχουν όλα τα παιδιά μαζί. Όλα τα παιδιά μαζί. Μαθαίνουν να δέχονται ένας τον άλλον. Δεν εξαντλείται αυτό το θέμα. Δεν εξαντλείται καθόλου. Καθόλου. Ότι έχουν κάνει και τα 40 λεπτά και τα 50 λεπτά. Πήγα πάνω για ώρα κατευθείαν. Λοιπόν, και επειδή μια ώρα συνήθως δεν τη βλέπουμε, όσο και ενδιαφέρουσα να είναι, ο Έλληνας είναι περισσότερο οπτικός τύπος. Δηλαδή θέλει να δει λιγάκι έτσι. Κάπου, δεν του βάλεις και κανένα βίντεο έτσι να δει κάτι που τον ενδιαφέρει. Τερνόφ. Αμέσως εκεί θα παρακολουθήσει. Ναι, σου κατευθείαν. Θέλω να πω ότι αυτή την εκπομπή νομίζω την αγγίξαμε λίγο. Και θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Ναι, ναι, και πρέπει να τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή. Ενδεχόμενα έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε. Και ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά είδα ότι μου είπες πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Και αυτό για μένα είναι ντροπή. Τώρα θα πάω να βάλω τα κλάματα, γιατί δεν μου επιτρέπω να υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Αστείευομαι έτσι. Λοιπόν, σίγουρα, και σε ό,τι μπορεί να. Αυτό δεν αστείευομαι. Σαν ένας ο οποίος εκπροσωπώ το ανδρικό φύλο, θέλω να διαμαρτυρηθώ για την συζυγική βία που εκφράζεται ή με τον πλάστη ή με τη λαστιχένια παντόφλα όταν γυρνάς, ξέρω εγώ, από το τσιπουράδικο που είχες πάει με τους φίλους σου. Λοιπόν, τέρμα σε αυτά.
λευτεριά στους, στους τσιπουρολάγνους, παντρεμένους, εγώ γι' αυτό δεν είμαι ανήπαντρος. Ελπίζω να κάνει το κράτος κάτι και γι' αυτό, ώστε να μην έχουμε καρούμπαλα στα κεφάλια μας, εμείς που, ή τουλάχιστον αυτοί που γυρνάνε από τα τσιπουράδικα αργά κάθε βράδυ και έχουμε τις σύζυγους και διαμαρτυρία. Μάλιστα. Έτσι. Δεν συμφωνείς, αλλά εντάξει. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες τώρα. Μπορεί να το θεωρήσεις ότι το λέω έτσι για να το πω, αλλά εγώ συμφωνώ στην ελευθερία κινήσεων των ανθρώπων. Είτε είναι σύζυγοι, είτε είναι φίλοι, είτε είναι παιδί προς γονέα. Και φυσικά εντάξει. Α, δεν έπρεπε να σε είχα γνωρίσει πριν 30 χρόνια. Όχι, εγώ συμφωνώ σε αυτό απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για έναν άντρα και φυσικά και για μια γυναίκα βέβαια, να έχουν κοινωνικό περίγυρο δικό τους, ξεχωριστό, εκτός το ότι είναι σύζυγοι. Να έχει ο καθένας τον κύκλο του, αυτό θες να πεις. Να έχει ο καθένας τον κύκλο του, βέβαια είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία και για την μετέπειτα πορεία του άντρα και της γυναίκας μεγαλώνοντας τη ηλικία και όλα αυτά. Και τον χώρο του. Και τον χώρο του, βεβαίως, τον χώρο του, τον χρόνο που θέλει ο καθένας δικός του να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα σου το πω με πράξη τώρα, πρακτικά γιατί το λέω. Γιατί θα μου πούνε κάποιοι, το λες για να το πεις, ξέρω εγώ, να είσαι συμπαθητική και όλα αυτά. Όχι, καμία σχέση. Γιατί μεγαλώνοντας, ένας από τους σύζυγους ίσως να φύγει. Και θα μείνει ένας μόνος του, λέμε τώρα. Το λέω πολύ λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν αυτός που θα μείνει δεν έχει κοινωνικό περίγυρο, δεν έχει τους φίλους του, δεν έχει τον χώρο του, τον χρόνο του. Το έχω δει αυτό το έργο, σε φίλους. Το έχεις δει. Σε ζευγάρια δηλαδή. Θα καταλήξει, όχι με άνοια και αλσχάιμερ, θα πεθάνει και πριν τη ώρα του. Ναι, το έχω δει αυτό το έργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είπα έχεις πολύ λαϊκά δίκιο. Να το καταλάβει ο κόσμος. Για ποιο λόγο το λέω. Δεν το λέω για να το πω. Οπότε, τέρμα η βία εναντίον των ανδρών. Αυτό ακριβώς. Τσίπουρα, καφέ, έξω με τους φίλους σου. Ελεύθερα. Έτσι ακριβώς. Κάθε μέρα. Εσείς κάθε μπορείτε μέρα. Να μείνετε στο σπίτι, να κεντήσετε, να τα προσέχετε τα παιδιά. Όχι ακριβώς έτσι. Και εμείς με τις φίλες μας. Έχετε ένα κύκλο. Μέσα στο σπίτι ολόκληρος κύκλος είναι. Αν τον πάρεις και το μεγάλο και το σπίτι. Όχι, έχουμε και εμείς τις φίλες μας που θα βγούμε και έξω. Εντάξει, όταν έχεις παιδιά, βέβαια είσαι λίγο πιο έτσι, να το πω, κλειστό στο σπίτι. Αλλά και πάλι όμως μπορείς να τα καταφέρεις και να έχεις τις φίλες σου. Ναι, αυτά είναι αφίδρομα. Είναι αφίδρομα γιατί βοηθάνε την ψυχική μας ισορροπία. Βεβαίως, και ψυχική ισορροπία. Και καλύτεροι σαν σύζυγοι οι άντρες ή οι γυναίκες και είμαστε καλύτεροι και σαν γονείς, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αυτό ακριβώς. Ψυχική ισορροπία σε κάνει να αποφεύγεις τελείως τη χρήση βίας. Ακόμα και αν είσαι άνθρωπος της βίας. Δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος που κάποιος σε αγγίζει και αμέσως αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγε ο Χριστός, αν σου ρίξω μία στον αμάγουλο, γυρνάς και το άλλο. Λες, άμα μου ρίξει μία στον αμάγουλο, θα του φύγει το σαγόνι. Mm-hmm. Αν είσαι ακόμα και τέτοιος άνθρωπος, η ψυχική ισορροπία μέσα στην οικογένεια σε κάνει να απεχθάνεσαι τη βία ενδοοικογενειακά, έξω από την οικογένεια. Υπάρχουν τρόποι, αυτό που λέμε ότι υπάρχει τρόπος και υπάρχει αυτό που λέει για πρόοδο και όλα αυτά. Υπάρχει τρόπος. Τι είναι πραγματική πρόοδο, κάποτε λένε οι προοδευτικοί και οι προοδευτικοί. Επαναλαμβάνω, προοδευτικό δεν είσαι να φορέσεις ένα τάγκα, να πάρεις και μια σημαία με πέντε χρώματα, ξέρω εγώ, να την κοτίσεις εκεί που έχεις τρύπα, σαν άντρας, μοναδική τρύπα που έχεις και να κυκλοφορείς ο δρόμος από αγώνι. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι πρόοδο. Αυτό είναι ξεφτύλα. Η πραγματική πρόοδος είναι να μπορέσεις να καταφέρεις να εξαλείψεις τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας γενικότερα και ειδικότερα λόγω του ότι μιλάμε για τη βία. Αυτό κάτι. Και μια και μιλήσα για αυτό που είπα για να μην περάσουν και τίποτα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ένας ο οποίος, εγώ το λέω, έχει το κουσούρι. Εντάξει. Άλλοι λένε ότι δεν είναι κουσούρι, είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Εμένα δεν θα με πει ποτέ κανένας ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά εγώ λέω, ένας που έχει το κουσούρι, από μένα είναι αποδεκτός, όταν είναι ένας που δεν προκαλεί βία στα μάτια μου και στον ψυχισμό μου. Αυτό ακριβώς. Και εγώ δεν έχω σκοπό να εξασκήσω καμία βία με τον να τον λιδωρήσω, να τον λιδωρήσω είτε στον χώρο δουλειάς του, είτε να μεροληπτήσω στον χώρο δουλειάς του, είτε σε μια παρέα, είτε οπουδήποτε αλλού.
Έτσι. Σωστά. Αυτά είναι μορφές βίας που είναι μακριά από μένα. Η μόνη μορφή βίας που δυστυχώς είναι λόγω χαρακτήρα είναι ότι όταν μου ρίξει κάποιος μία στο ένα μάγουλο, θα μαζεύει το σαγόνι. Και από εκεί και πέρα μπορεί να μου ρίξει και στο άλλο μάγουλο, αλλά θα ξαναρίξω εγώ. Δηλαδή, αυτή τη μορφή βίας δυστυχώς δεν την έχω αποβάλει και γέρος γάιδαρος καινούργια περπατησία δεν γίνεται. Έτσι. Οπότε να προσέχουν ορισμένοι. Προς γνώση και συμμόρφωση. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω κάναμε μια εκπομπή που δεν πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες εκπομπές μας, αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Έτσι πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και πιστεύω ότι ήταν και μια από τις καλύτερες που κάναμε. Γιατί είναι μέσα στην ζωή. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Οπότε ας το πάρουμε ότι ήταν. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη θα είναι καλύτερη από αυτή. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Ποτέ δεν λέμε όχι στο καλύτερο. Εννοείται. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά, Σοφία μου. Εσένα, για σένα είναι νωρίς εκεί πέρα ακόμα. Εδώ έχει περάσει η ώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Σήμερα Παρασκευή. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε σένα και στα παιδάκια σου. Και ελπίζω την άλλη εβδομάδα να είμαστε γεροί και υγιείς σαν πότεροι, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή όπου δεν θα διαφωνήσουμε πουθενά, έτσι για να είμαστε σε καλά επίπεδα οι σχέσεις μας. Είδες τη δημοκρατικό ζήμαι. Βέβαια, ναι. Όχι, χρειάζεται να διαφωνούμε, γιατί μπορεί να καταλάβουμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε μέχρι στιγμής καταλάβει. Σε μια διαφωνία θα δούμε και κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είχες δίκιο τελικά εσύ. Δεν είχα εγώ. Πάντα έχω δίκιο, εντάξει. Άμα το θέτεις έτσι το θέμα, πάντα έχω δίκιο. Αλλά είναι έτερον εκάτερον. Φίλες και φίλοι, πιστεύω να ευχαριστηθήκατε στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή. Δεν ξετρελαθήκατε, αλλά να σας άρεσε η εκπομπή μας. Τουλάχιστον να ευχαριστηθήκατε το πρόσωπο της Σοφίας και έστω την γκρίνια τη δικιά μου σε όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάνομαι. Ελπίζω να αξιοποιήσατε, να θεωρείτε ότι άξιζε τον κόπο που αξιοποιήσατε αυτά τα λεπτά της ζωής σας με το να κάτσετε να δείτε αυτήν την εκπομπή. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω να τα πούμε γεροί και υγιείς την άλλη εβδομάδα πάντα από το κανάλι Neptune TV στην ίδια ημέρα και ώρα. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και στο Πανιδίν την επόμενη εβδομάδα. Καληνύχτα σε όλους. Είσαι πρώτη από μένα. Ναι. Σε περιμένω την Τετάρτη είναι, που έχεις την εκπομπή. Την Τρίτη. Την εκπομπή είναι στο κύμα ελληνισμού. 9 η ώρα είναι ή 10. Στις 10 η ώρα είναι. 10 και μισή. 10. Περίπου 10 με 10 και μισή. Είναι επανελλήνιση σε επικαιρότητα. Θα καλύψω τον Τάσο τον Σιμιγδαλά, γιατί για λόγους επαγγελματικούς δεν θα μπορέσει να κάνει για κάποιο διάστημα εκπομπές. Θα κάνεις μόνη σου, λέμε. Είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά του, ναι. Okay. Έτσι θα τον αναλάβω εγώ την εκπομπή αυτή που κάναμε. Κάτι παρόμοιο που κάνω εγώ στο Αμινόδε και μόνος. Ναι, ναι. Δηλαδή θα έχουμε δύο εκπομπές μόνοι μας και μία εκπομπή παρέμβαση. Μία από κοινού, βέβαια. Υπάρχει και μία τρίτη, βέβαια, που εγώ κάνω κάποιες φορές στο κύμα του ελληνισμού, στο κύμα ελληνισμού. Ναι. Βέβαια, η επανελλήνιση σε επικαιρότητα παίζει και στο κύμα ελληνισμού. Είναι και στο κύμα ελληνισμού μεταδίδεται. Okay. Οπότε μπορεί να την παρακολουθήσει ο κόσμος από ποιο κανάλι θέλει. Και κονσέρβα μετά, άμα θέλει, γιατί υπάρχει, μένει μέσα στο YouTube, έτσι λέμε. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, μένει όπως μέσα. Όπως μένουν οι δικές μου και εκπομπές. Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Να είσαι εγώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στην Βασίλισσα. Πες της ότι δεν την εκτιμώ καθόλου. Εντάξει, καλό είναι να μην... ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι να την απασχολήσει, αν την εκτιμάσει όχι. Και, τώρα θα βάλει τα κλάματα. Περίμενε. Άμα της το πεις, θα βάλει τα κλάματα. Μια συγκίνηση θα την πιάσει. Θα την πιάσει συγκίνηση, λέει. Βέβαια. Καλή σου νύχτα. Λοιπόν. Καληνύχτα. Και φίλοι, καλή νύχτα. Καληνύχτα σε όλους.